ίσας η ταύτα και της την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία ετήματα. Πρεσβείες της Παρακράτου Δεσποίνης ημών Θεοδόντου και η Παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων. Αμήν. Μεγάλη καθίστε λίγο, δεν θα σας καθυστερήσω καθόλου. Φαντάζομαι να θεωρείτε από όλους αυτονόητο ότι δεν είναι εύκολο να πραγματοποιήσουμε την λιτανία του δρόμου της πόλεως, διότι όπως πληροφορούμε θα γίνει ψιλοβρέχει και δεν ξέρω αν ξαφνικά πιάσει σε μεγαλύτερη πόλη και δεν είναι ωραία εικόνα να τρέχουμε για να προστατευτούμε. Δεν πειράζει αφού ο Θεός θέλει σε ένα βρέχει τέτοια μέρα, θα αναπτυχθεί η σημερινή λιτανία, έχοντας και κουβαλώντας όλοι στις καρδιές μας, αγαπητοί μου αδελφοί, εκείνο που λάβαμε μέσα από τη μετοχή μας το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή τη χάρη του Θεού, η οποία ανακαινίζει τον άνθρωπο και αναζωογονεί την ύπαρξή του, τον ανεφοδιάζει με την ελπίδα που χρειάζεται, ώστε μπορεί να είναι δημιουργικός στην κάθε του μέρα, αφού οι ανθρώπινες δυνάμεις που καταλάβουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, ο καθένας εδώ εντάξει, δεν φτάνουν για να μας αναπαύσουν και να μας ηρεμήσουν, παρά μας κουράζουν ψυχικά και σωματικά, μέσα από όλα όσα επιβάλλονται να γίνουν. Η χάρη λοιπόν του Θεού είναι εκείνη, αγαπητοί μου αδελφοί, η οποία μας δίνει τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε πέρα από τις δυνάμεις τις δικές μας. Που έχει αντίμονο, αν ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι τόσο δυνατός όσο αισθάνεται. Ένας μικρός μόνο πυρετός γίνεται αμέσως να τον διαψεύσει, να τον θαρακουνήσει και να τον κάνει αμέσως να συναισθανθεί ότι οι δυνάμεις για τις οποίες ο ίδιος καθάται όταν τις περιορίζει στον εαυτό του χάνονται σε χρόνο μηδαμινό, μηδενικό. Γι' αυτό προσευχόμαστε για να γεμίσουμε την ψυχή μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Μέσα στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ξεχωριστή θέση κατέχουν οι Άγιοι Μάρτυρες, δηλαδή οι άνδρες και οι γυναίκες εκείνοι, οι οποίοι όταν ήταν στο χρόνο της ζωής τους, όπως εμείς σήμερα, χρησιμοποίησαν χρωστά, σωστά και ενεργοποίησαν τις ψυχοσωματικές τους δυνάμεις ώστε να κάνουν πράγματα που μένουν και μέσα από τα οποία να ομολογείται το όνομα του Χριστού στους ανθρώπους. Διότι οι Άγιοι Μάρτυρες ήταν συνεπείς με αυτήν την προτροπή του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος ζήτησε από όλους εμάς να ομολογούμε το όνομά του στους ανθρώπους για να ομολογήσει και εκείνος το δικό μας όνομα ενώπιον του Πατρός του που ενουρανείς. Ομολογία όμως δεν σημαίνει να αναφέρουμε το όνομα του Χριστού, αλλά να συμπεριφερόμαστε, να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε και να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε στους αδελφούς μας που είναι όλοι οι άλλοι να φανερώνεται πράγματι το θέλημα του Θεού. Αυτός μόνο ομολογεί το όνομα του Θεού στους ανθρώπους σήμερα. Θα τολμούσα ένα μικρό παράδειγμα να πω ότι σήμερα οι χριστιανοί ντρεπόμαστε γιατί θα μας εμπέξουν οι διπλανοί μας να κάνουμε ακόμα και το σταυρό μας όταν περνάμε από μια εκκλησία. Όταν ο κάθε άνθρωπος ξεδιάντροπα σήμερα μπορεί στους δρόμους να συμπεριφέρεται όπως θέλει και να κάνει ό,τι του αρέσει. Και οι χριστιανοί σήμερα ντρέπονται να ψώσουν το χέρι τους και να
σημειώσουν το όνομα, το σημείο του σταυρού, φανερώνοντας και εκδηλώνοντας στους άλλους την πίστη τους. Κάποτε οι χριστιανοί, για να ομολογήσουν το όνομα του Χριστού στους ανθρώπους, αποφάσισαν να θυσιάσουν την ίδια τους τη ζωή. Σήμερα είναι τόσο μακρινό, διότι οι πολιτισμένοι τρόποι μας δεν το χρειάζονται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποτε το ανδρείο αυτό το πνευματικό χρόνημα χιλιάδων και μυριάδων ανθρώπων, οι οποίοι έδωσαν το ίδιο τους το αίμα, πότισαν το δέντρο της πίστεως με το ίδιο τους το αίμα, βεβαίως με αποτέλεσμα να είναι ως ζώντες γνωστοί εκατοντάδες χρόνια μετά το θάνατό τους. Πόσους θυμόμαστε από αυτούς που έφυγαν πρόσφατα, τους ξεχνούμε, τους σκεπάζει η ιστορία όλους, όσο μεγάλος και να είναι κανείς, σκεπάζεται από τη λύπη και τον χρόνο όταν πεθαίνει και ενταφιάζεται και εξαφανίζεται από την καθημερινή αναστροφή. Οι Άγιοι Θεόδωροι, οι οποίοι ήταν στρατιωτικοί, στρατιώτες και μάρτυρες της εποχής τους, πίστεψαν ότι εάν για την πίστη του Χριστού θυσιάσουν τα λίγα ακόμα χρόνια τους μένει να ζήσουν, θα ζούσαν εις τον αιώνα στο όνομα του Χριστού μέσα. Γι' αυτό και δεν φοβήθηκαν να μαρτυρήσουν το όνομα του Θεού στους ανθρώπους. Γι' αυτό και εκλήθησαν από τους δημίους να αρνηθούν την πίστη τους. Και εκείνοι προτίμησαν να περάσουν με αυτόν τον τρόπο από τη χρονικότητα της ζωής τους τότε στην αιωνιότητα του Θεού μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Γι' αυτό και αυτούς τους ανθρώπους τους αξίωσε να κάνουν, τους αξίωσε ο Θεός να κάνουν θαύματα, όπως τον Άγιο Θεόδωρο του Μεγαλομάρτυρα, του οποίου το διακονήγον θαύμα εορτάζουμε σήμερα. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο την αγάπη σας. Έπρεπε όμως, μια και δεν έχουμε την Ιντανία και είχαμε 10 λεπτά περισσότερο, να υπογραμμίσω στην αγάπη σας ότι οι εορτές των Αγίων δεν είναι πανηγύρια για να περνούμε καλά εκείνη την ημέρα που γίνονται, διότι τότε δεν έχουν τίποτα ουσιαστικό να μας προσφέρουν, αλλά είναι πνευματικές ευκαιρίες για να σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, αφού η αληθινή τιμή στο μάρτυρα είναι η μίμηση κατά το δυνατόν της των αρετών και των τρόπων που έζησε ο μάρτυρας. Αυτό του μάρτυρος, του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου, αλλά και του Θεοδόρου του Τύρονος, τη μεσητεία επικαλούμε σε όλους εσάς και στους πολλούς Θεοδόρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ μέσα και τις Θεοδόρες και άλλους από όνομά τους στη Θεία Κοινωνία, ευχόμενος να πρεσβεύουν οι Άγιοι για μας, να έχουμε σωματική υγεία, ώστε με αυτή την σταθερά και αυτό το δεδομένο να καταβάλουμε τις πνευματικές προσπάθειες που χρειαζόμαστε όλοι για να προκόψουμε όχι ως άνθρωποι μόνοι, όχι ως κοινωνία, αλλά και ως έθνος και να διατηρήσουμε αυτή την ξεχωριστή ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας για να διασώσουμε την ιστορία μας και την ύπαρξή μας ως λαός, ευεργετώντας τους άλλους όπως κάναμε και σε καλύτερες εποχές κάποτε. Χρόνια πολλά.